εδώ και 7 χρόνια βιώνουμε μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις, την πολιτική των μνημονίων. Η ελληνική κοινωνία, η εργατική τάξη βιώνει καθημερινά τα αποτελέσματα τα οποία επιβάλλουν στις κυβερνήσεις οι δανειστές μας, οι τοπογλύφοι. Όμως φτάνουμε σε ένα σημείο που λέμε ότι δεν αντέχουμε άλλο. Η ΓΕΣΕ έχει προκηρύξει στις 17 του μηνός, ημέρα Τετάρτη, μια γενική απεργία μαζί με την ΑΔΔΗ, ούτως ώστε να ενώσουμε όλες τις φωνές μας για να ανατρέψουμε τις πολιτικές οι οποίες στην πραγματικότητα οδηγούν την κοινωνία στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Λέμε λοιπόν ότι απαιτούμε σταθερή και πλήρη απασχόληση εργασία σε όλους τους πολίτες. Ουσιαστικά αποτελέσματα στα μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας. Πολιτικές που δημιουργούν ανάπτυξη και όχι ύφεση. Αξιοπρεπείς συντάξεις στους απόμεθους της εργασίας. Επαναφορά των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, στο βαθμό πριν των μνημονίων και όχι σε επιδόματα φτώχειας και ανεργίας. Κατάργηση όλης της μνημονιακής νομοθεσίας για το εργατικό δίκαιο. Από την άλλη την πλευρά, θέλουμε να πούμε ότι δεσμευόμαστε να μην περάσει η μνημονιακή πολιτική η οποία ισχύει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Θέλουμε να υπάρχουν θέσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους και για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική πρέπει να ξεχάσουμε την κριτική του καναπέ. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι η λογική αυτή η οποία έχει περάσει στην κοινωνία ότι και να μην πάμε θα γίνει τίποτα. Εμείς χρειαζόμαστε όλο τον κόσμο στην κεντρική πλατεία για να βροντοφωνάξουμε ότι αυτά τα μέτρα, το τέταρτο μνημόνιο που η κυβέρνηση θέλει να περάσει στις επόμενες μέρες, θα βρει απέναντί της σε όλη την κοινωνία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μαζί με τα φυσικά μέλη του εργατικού κέντρου που είναι τα σωματεία και όλους τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους, τους νέους, τις νέες, να βρίσκονται στην κεντρική πλατεία στις 10.30 την Τετάρτη στη συγκέντρωση του εργατικού κέντρου, ούτως ώστε να βροντοφωνάξουμε μαζί ότι φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Για ένα πράγμα είμαι βέβαιος, ότι από την άκρη έως την άλλη άκρη της χώρας οι πλατείες θα είναι γεμάτες. Πιστεύω ότι και στην Κοζάνη θα συμβεί αυτό. Θέλω να καλέσω ξανά όλο τον κόσμο στη γενική απεργία στις 17 του Μάη, η ώρα 10.30 στην κεντρική πλατεία.